Καλημέρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, διάβαζα χθες δηλώσεις και του Προέδρου της Παιδιατρικής Εταιρείας που έλεγε ότι αρκετοί γονείς, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα που μπήκαν σε εφαρμογή τα μέτρα στα δημοτικά, σας είχαν τρελάνει οι γονείς εσάς τους παιδιάτρους, ζητώντας σας απαλλαγή από το rapid test ή από τη μάσκα. Ισχύει κάτι τέτοιο, όντως, είναι αλήθεια? Αυτό είναι αλήθεια, Κατερίνα. Όχι υπερβολικός αριθμός, αλλά κάποιοι γονείς έχουν ζητήσει να απαλλαγούν τα παιδιά τους είτε από το rapid test είτε από τη μάσκα. Νομίζω όμως ότι όλες οι επιστημονικές εταιρείες, τόσο η παιδιατρική, η παιδοψυχιατρική και όλες οι επιστημονικές οργανώσεις που σχετίζονται με το παιδί, έχουν εκδώσει ανακοινώσεις τις οποίες λένε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτά τα δύο, δηλαδή στο να φοράει μάσκα ένα παιδί ή στο να υποβάλλεται σε rapid test. Και υπόκειται στον κάθε επαγγελματία υγείας το πώς θα διαχειριστεί μια τέτοια απέτηση, αν θέλεις, από τους γονείς, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλοι στο να τηρούνται τα μέτρα και να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ασφαλείας στο νησί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα σας θέσω ένα ερώτημα τηλεθεατή, σας παρακαλώ, γιατί είμαστε λίγες μέρες πριν να έρθουν και τα εμβόλια που αφορούν τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών και έχουν αρχίσει ανησυχίες από τους γονείς, τις οποίες σέβομαι κι εγώ ως γονέας, και καλό είναι η επιστήμη και οι επιστήμονες και οι γιατροί να μας εξηγούν. Λέει ένας τηλεθεατής, θα σας το διαβάσω όπως έχει, έτσι, όπως μιλάμε εμείς. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από τον ιό και όπως και να έχει, αν εμβολιαστούν, θα μεταδίδουν. Γιατί να εμβολιαστούν? Αξίζει το ρίσκο των πανενεργειών και των μακροπρόθεσμων? Και όσον αφορά ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν λιγότερο, δεν είδα κάποια μελέτη. Εγώ ξέρω οικογένεια όλοι εμβολιασμένοι και κολλήσανε όλοι. Καταρίνα μου, καταρχήν πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς ότι τα παιδιά ηλικίας 5-11 χρονών ή 12-17 εμβολιάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι όλοι ξέρουμε ότι η νόσος του COVID-19 διαδράμει υπιότερα στα παιδιά, εντούτοις υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται να νοσηλευτούν, υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζεται να μπουν στις μονάδες εντατικής νοσηλείας και δυστυχώς έχουμε χάσει παιδιά. Παγκόσμια υπολογίζεται να έχουν χαθεί γύρω στα 3.000 παιδιά. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουμε στους γονείς ότι ο κίνδυνος, αν βάλουμε σε δύο διαφορετικές ζυγαριές τους κινδύνους που έχουμε από το να εμβολιάσουμε το παιδί και τους κινδύνους που έχουμε από το να μην εμβολιάσουμε το παιδί, είναι ξεκάθαρο ότι η ζυγαριά γέρνει υπέρ του να εμβολιάσουμε το παιδί, γιατί η κίνδυνη από τον εμβολιασμό είναι ελάχιστη έως μηδαμινή και όλες οι πιθανές επιπλοκές είναι αναστρέψιμες. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που μπορεί να αφήσει στο παιδί οποιαδήποτε μόνιμη βλάβη. Άρα δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί να κάνουμε δεύτερες σκέψεις για να εμβολιάσουμε το παιδί. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να αντιληφθώ είναι τη θέση των γονιών, όπου θα πρέπει ήδη να αποφασίσουν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους, δηλαδή όχι για τον εαυτό τους, και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Όμως εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες που είχα με την εισαγωγή στο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών άλλων εμβολίων. Και δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω στο εμβόλιο εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή όπως το ξέρει ο κόσμος, εναντίον του καρκίνου τραχείου της μήτρας, που έγινε πριν από 17 χρόνια. Mm-hmm. Και όσοι θα θυμούνται, ήμουν από τους ανθρώπους που είχα ηγηθεί αυτής της καμπάνιας για να ξεκινήσουν τα παιδιά να εμβολιάζονται με αυτό το εμβόλιο. Και να σας θυμίσω ο πόλεμος που είχε γίνει τόσο στην Κύπρο όσο και παγκόσμια. Δεν ήθελε κανένας να κάνει εκείνο το εμβόλιο την εποχή εκείνη. Όλοι μιλούσαν για κάποια περιστατικά παιδιών που είχαν πεθάνει από το εμβόλιο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια ήταν ψέματα, διότι όπως ξέρεις τα social media είναι ένα βήμα για να μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει
χωρίς να χρειάζεται να το αποδεικνύει και έχουν περάσει από τότε 17 χρόνια για να συνοστίζονται οι γονείς στα ιατρία για να κάνουν τώρα το εμβόλιο χωρίς καν να ρωτούν τι περιέχει μέσα το εμβόλιο αυτό. Δυστυχώς είναι μια απορία η οποία θα ακολουθηθεί και με το εμβόλιο αυτό. Μπορώ να σας πω πολλά τέτοια παραδείγματα εμβολίων που έχουν γίνει εισαγωγή και δυστυχώς η πορεία είναι πανομοιότυπη. Εκείνο που διαφέρει ίσως λίγο με το εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού είναι το γεγονός ότι έχει γίνει πολύ σόρυβος ακόμα και για τους ενήλικες, οπότε υπάρχει μια άρνηση, ας πούμε, εμβολιασμού από τους ενήλικες, οπότε καταλαβαίνετε αυτό μεταφέρεται και στα παιδιά. Είναι άρα σε διπλάσιο είναι κάτι... και τριπλάσιο βαθμό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ο περισσότερος κόσμος, η αιτιολόγηση είναι ότι μα ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που βγήκε ένα εμβόλιο για αυτό τον σκοπό. Αυτή είναι η απορία ή τέλος πάντων το κίνητρο ενάντια σε αυτό το εμβόλιο. Ότι πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε, ενώ άλλα εμβόλια πάνε χρόνια πίσω, έχουν δοκιμαστεί, έχουν αλλάξει. Τι απαντάμε? Θα προσπαθήσω να εξηγήσω με απλά λόγια στους τηλεθεατές για να κατανοήσω ότι αυτό το εμβόλιο δεν βγήκε καθόλου γρήγορα. Και θα εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά για να γίνω κατανοητός. Όπως πιθανόν να ξέρουν οι τηλεθεατές, για να βγει ένα εμβόλιο περνά από διάφορα στάδια, τα οποία εμείς ονομάζουμε τρεις φάσεις, γίνονται πειράματα σε ζώα, μετά σε ανθρώπους, μετά σε πιο μεγάλη ομάδα ανθρώπων και τελικά καταλήγει στην αγορά. Όταν θέλουμε να κάνουμε τεστ σε ένα εμβόλιο, αυτό που ονομάζουμε clinical trials, πρέπει να πείσουμε γονείς να δεχτούν να μπουν τα παιδιά τους σε αυτή τη μελέτη. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο παρελθόν για να πείσουμε και ενήλικες και παιδιά και βέβαια υπήρχε πάντα και ένα κίνητρο το οποίο ήταν χρηματικό και έπαιρνε μεγάλο χρονικό διάστημα στις εταιρείες για να καταφέρουν να συμπεριλάβουν στη μελέτη ένα μικρό αριθμό ατόμων για να πάρουν το εμβόλιο. Στην περίπτωση του κορονοϊού υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι κλιπαρούσαν για να μπουν στη μελέτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει βγάλει από τη μέση μια μεγάλη δυσκολία που έπρεπε να πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην εταιρεία για να μπορέσει να προχωρήσει τις μελέτες της για το εμβόλιο. Δεύτερο, επίσης ο κόσμος ξέρει ότι τα εμβόλια περνούν για αδειοδότηση από διάφορους οργανισμούς. Η γραφειοκρατία σε αυτούς τους οργανισμούς είναι τεράστια. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής σχεδόν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και οφείλω να επιβεβαιώσω αυτή την πραγματικότητα. Στην περίπτωση όμως του κορονοϊού, η γη σταμάτησε να γυρίζει και όλοι είχαμε συγκεντρωθεί στον κορονοϊό. Δεν υπήρχε τίποτα πάνω στα γραφεία μας, πάνω στα ντοσιέ και το μόνο που έπρεπε να μελετήσουμε ήταν τον κορονοϊό. Οπότε ακόμα και αυτό το κομμάτι που ήταν το κομμάτι της γραφειοκρατίας έχει βγει από τη μέση. Mm-hmm. Τρίτον, το χρηματικό κόστος. Και πάλι ο κόσμος ξέρει ότι τα κράτη είχαν δώσει λευκές επιταγές στις εταιρείες αυτές και ένας μεγάλος αριθμός εταιριών είχαν μπει στην κούρσα στο να παράγουν έναν εμβόλιο, οπότε βγαίνει και από τη μέση το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Αυτά είναι τρία απλά παραδείγματα τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά στον κόσμο και να καταλάβουν ότι ίσως μάλιστα να άργησε η εισαγωγή αυτού του εμβολίου ή αν πάρει κανένας, ας πούμε, όλους αυτούς τους παράγοντες και τους μετρήσει να δει ότι ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάστηκε στο να μπουν στην αγορά τα υπόλοιπα εμβόλια που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι στο να ελέγχουν και να διοδούν τα εμβόλια ακολουθούν πολύ αυστηρά κριτήρια και δεν θα ρίσκαραν με κανένα απολύτως τρόπο στην εισαγωγή κάποιου εμβολίου για το οποίο δεν θα αισθανόντουσαν ασφάλεια. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι το εμβόλιο είναι και αυτό ένα φάρμακο και όπως όλα τα φάρμακα
Έχουμε σε μια συνεχή επιτήρηση και παρακολούθηση για πιθανές παρενέργειες και στο παρελθόν φάρμακα τα οποία χορηγούσαμε για πολλά χρόνια ξαφνικά τα αποσύραμε γιατί παρατηρήσαμε ότι υπάρχει α ή β επιπλοκή. Άρα δεν πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή δόθηκε μια άδεια σταματήσαμε να επιτηρούμε την ασφάλεια του εμβολίου. Γίνεται μια συνεχής επιτήρηση και τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτό πρόκειται για ένα ασφαλές εμβόλιο. Μάλιστα. Και εκείνο που επίσης πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι για τη μαζικότητα του εμβολιασμού αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, ξέρω εγώ, έχουν δοθεί στη γη αυτή τη στιγμή 4 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Εάν αποφασίζαμε να δώσουμε σε ένα χρονικό διάστημα ενός μηνός, δύο μηνών, 1 δισεκατομμύριο δόσεων νερού, σκέτου νερού στους ανθρώπους, να είσαστε σίγουροι ότι οι επιπλοκές που θα δηλωνόντουσαν από αυτούς που έπαιρναν αυτό το μισό ml νερού θα ήταν οι ίδιες ή και περισσότερες από αυτές που έχουν δηλωθεί για το εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού. Είναι κάτι γιατί η ζωή δεν σταματά και οι άνθρωποι συσχετίζουν αυτά που τους συμβαίνουν με αυτό που γίνεται σε τόσο συχνό βαθμό, δηλαδή τον εμβολιασμό. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Από τη μια η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι απόλυτα κατανοητή, αλλά από την άλλη θα πρέπει να προσπαθούμε εμείς που ανήκουμε στην επιστημονική ομάδα, στον επιστημονικό κόσμο, με απλά λόγια να δίνουμε τα δεδομένα στον κόσμο, γιατί είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θέλει πρώτα απ' όλα να προστατεύσει τον εαυτό του και κατ' επέκταση τα παιδιά του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν θέλει να προστατεύσει τα παιδιά του. Ναι, απλά σωστό. Πρέπει να πάρει τη σωστή πληροφόρηση, έτσι ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση στο τέλος της ημέρας και να κάνει το σωστό για το παιδί του. Η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι η ίδια διαχρονικά. Εγώ την έχω ζήσει τουλάχιστον με την εισαγωγή 4 διαφορετικών εμβολίων. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, έχω αρκετά Καλή μηνύματα. Καλή συνέχεια και σε εσάς.